Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για τον Παναθηναϊκό που δεν μπο... έχω ράνες στο βίντεο αυτό του παιχνιδιού. Έχουμε να πούμε για Λάσο, έχουμε να πούμε για τις φήμες που λένε ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. η Mozart Sport, το Mozart Sport, το σερβικό site που έγραψε πρώτο την είδηση, λέει κατά λέξη ότι είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. Όχι ότι έχει συμφωνήσει. Τώρα μπορεί να έχει συμφωνήσει κιόλα. Οκ. Okay. Αν έχει συμφωνήσει, μπορείτε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να κάνετε το σταυρό σα γιατί επιτέλου έρχεται ένα άνθρωπο σοβαρό στην ε, ομάδα σα. Είδατε τι έγινε σήμερα. Είδατε τι έγινε όταν μια ομάδα αποκτά ηθικό και παίζει καλή άμυνα. Είδατε πώς κερδίζουν οι άμυνες τα παιχνίδια έτσι όπω κέρδισε ο Παναθανιακό σήμερα στη δεύτερο ημίχρονο τον Ερυθρό Αστέρα. Ο οποίο ο Ερυθρό Αστέρα δέχτηκε από τον Παναθηναϊκό 9 πόντου στην πρώτη περίοδο. Μόλι 9 πόντου. Ο Παναθηναϊκό ήταν άθλιο στην πρώτη περίοδο. Έπαιξε σε ένα παγωμένο ΟΑΚΑ. Ξέρετε τι σημαίνει παγωμένο ΟΑΚΑ. Εσεί οι του Παναθηναϊκού και εμεί, και εγώ που έχω πάει και έχω δει την ΑΕΚ στο μπάσκετ, όταν, όταν έχει πολύ λίγο κόσμο το γήπεδο, είναι παγωμένο έτσι το λέμε το ΑΚΑ. 0 στα 5 τρίποντα ο Παναθυναϊκό στην πρώτη περίοδο, 3 στα 6 ο Ερυθρό Αστέρα γιατί έβγαζε μικρά plays και, και κάποια high screen και ευ... ελεύθερα τρίποντα. Οπότε πάει 9-17 η πρώτη περίοδο. Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθυναϊκό προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα και τα σουτ που βγάζει είναι όλα υποκα... σχεδόν όλα υποκακές προποθέσει. Ελάχιστα σουτ, δύο να πήρε τρίποντα ελεύθερα. Ένα στα 13 τρίποντα έχει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο, στο πρώτο ημίχρονο. Το εξωφρενικό 1 στα 13 και ο Ερθρό Αστέρα 6 στα 11. Τελειώνει 29-42 το ημίχρονο, 13 πόντου πίσω ο Παναθηναϊκός Και λε, εντάξει, τελείω το παιχνίδι. Καληνύχτα. Άλλο ένα Άλλη μια βραδιά, ο ίδιο Παναθηναϊκό που ξέραμε. Ναι, αμέ. Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά φτάνει και του 16 πόντου, 37-53. Και εκεί νομίζει πια ο Ρηθόνα ότι κέρδισε. Mm. Με το που φτάνει λοιπόν η διαφορά στου 17 πόντου, στου 16 πόντου, συγγνώμη, με το που φτάνει λοιπόν η διαφορά στου 16 πόντου, ο Ρηθόνα Αστέρα νομίζει ότι τελείωσε το παιχνίδι. Και εκεί βέβαια έκανε το τεράστιο λάθο. Ο Παναθηναϊκός σφίγγει την άμυνά του. Κάνει ένα 15-1 με Τόμα, με Βίλιαμ και με όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού να βρίσκει λύσει στην επίθεση και ξαφνικά ένα τρίποδο του Τόμας από τη γωνία φέρνει τη διαφορά στους 5 49-54 μετά έρχεται ένα τρίποδο του Βίλιαμς στο 52-54 και ένα καλάκι του Παπαγιάννη βάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά ο Ερυθρός Αστέας προσπάθησε να αντιδράσει αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πλέον ηθικό και εφόσον έχει πάρει ηθικό είναι πλέον αργά για δάκρυα κύριε Ιβάνοβιτς γιατί γιατί ο Γκριγκόνης είναι εύστοχο. Ο Παπαγιάννη βρίσκει λύσει κάτω από τα καλάθια. Ο, όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού αρχίζει να δουλεύει καλύτερα και η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι άλλη άμυνα από αυτή που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δέχτηκε 42 πόντους και στο δεύτερο 22. 13, 24 συγγνώμη, ε, Δέχτηκε 13 στην τρίτη περίοδο και 11 στη δεύτερη. Ενώ σκόραρε και στι δύο τελευταίες περιόδους από 23 πόντους. Κορυφαίος του Παναθηναϊκού σήμερα ήταν ο Γιώργο Παπαγιάννη. Με 7 στα 12 πόντων, 3 στι 3 βολές, 7 rebound και 2 assist. 22 PIR. Ε, ακολούθησε με 13 πόντους ο Ντέρικ Βίλιαμ. Ε, είχε 11 πόντους ο Ματόμα με 3 στα 6 τρίποντα. 9 ο Βόλτερ, 7 ο Πάρι Λί... Ο οποίο ήταν άστοχο σήμερα από το τρίποντο και 8 οπονίτκα, ο Πονίτκα, ο οποίο πήρε και 5 rebound, είχε και 3 assist και έτσι ήρθε το τελικό. 75-66 είχε φτάσει και στο 73-60 η διαφορά. Αυτό είδαμε σήμερα. Είδαμε μια ομάδα η οποία έπαιξε άμυνα. Έπαιξε αυτή την άμυνα που λέγαμε χθε στο βίντεο του Ολυμπιακού. Όταν, όταν θε να παίξει καλή άμυνα, πρέπει να μείνονται και οι 5. Και δεν είναι σύμπτωση αυτή η άμυνα παίχτηκε από τον Παναθηναϊκό το βράδυ που ο Μπέικον απουσίαζε. Ο Μπέικον ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα χαιρετήσει το καλοκαίρι στο τέλος της σεζόν του Παναθηναϊκού και δεν ξέρω και, και, τι ακριβώς ήταν αυτό το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε για να τον αφήσει εκτός ε, αποστολή ο Σερέλης. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εφόσον υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα Πολύ, πολύ καλά έκανε ο Κότς και τον πέταξε έξω από την αποστολή. Γιατί? Γιατί αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό, η σοβαρότητα. Το γεγονός ότι ε, ο Λάσο ή είναι μια ανάσα ή έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό είναι κάτι πάρα πολύ ευχαριστό, αλλά θα πρέπει να τον αφήσουν να δουλέψει. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τώρα, για τον General Manager που ήρθε, δεν θα σχολιάσω, που δουλεύει στη ΣΕΝΤΕΒΙΤΑ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να τον κρίνω κιόλα. στη Τσεντεβίτα δούλευε. Οκ. Okay. Θα δούμε τι θα κάνει. Ε, θα πω μόνο όμω ότι σα είπα να πάτε στο γήπεδο. Σα το υπενθυμίζω. Σα είπα να πάτε σήμερα στο γήπεδο. Ο Σερέλη την πέταξε την σπόντα του. Στο τέλο, Το παιχνίδια τα κερδίζουμε σαν ομάδα. Όχι σαν μονάδε, είπε. Ε, και μίλησε για την καλή άμυνα που έπαιξε ο Μαθηνικό στην επανάληψη. Και όντω. Έτσι έγινε. Άρα λοιπόν, ε, αυτή είναι μια ευχάριστη βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Μετά από πόσε βραδιέ απογοήτευση, κατήφια και. πώ το λένε η πολιτική αυτό, και εσωστρέφεια, ε, επιτέλου είναι μια βραδιά στην οποία νίκησε ο Παναθηναϊκό παίζοντα εξαιρετική άμυνα. Έδειξε ότι μπορεί να αποκτήσει ηθικό χωρί τον Μπέικον και οι ειδήσει ότι ο Μάλλον θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Νομίζω φτιάχνουν ένα κλίμα το οποίο αρχίζει και ομορφαίνει μέσα στη μαυρή αυτή που παρουσίασε για περισσότερο από 25 αγωνιστικές φέτος ο Παναθηναϊκός. Αυτά. Θα πούμε κι άλλα βέβαια όσο, όσο εξελίξεις τρέχουν για τον Παναθηναϊκό θα έχουμε και βίντεο μέσα στο Σαββατοκύριακο και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και θα έχουμε και NBA, θα έχουμε και ανασκόπηση της Euroleague, θα έχουμε και ειδήσει για την Euroleague, θα έχουμε απ' όλα. Αυτά, προς το παρόν. Χαιρετώ.